Ανέλωτα μάστας αυτάς τεγωμένο, είπε τα νεκρότα ζώντα ραγίζεστε, ώστε όντα ρεξανέ το μνήμα μου. Ρέξε Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, σας κοινούμε Πατέρα, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τάσο δύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσώ. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός, ο Δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέραν απαύσεως των ψυχών των κοιτημένων δούλων του Θεού, πάντων των ετάδε και κοιμημένων, και υπέρ του συγχωρεθήν αυτής πάμπλη μέλημα ακούστε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω τον θάνατον καταπατήσας, ο δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των εντάφθα επαναπαυωμένων δούλων σου και τάξον αυτάς εν τόπο φοετινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Αν αμάρτημα το παραφθόν πραχθέν λόγο, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος εώς συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των εντάφθα επαναπαυωμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρίζομαι σε όνομα και αμήν 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 και α
ελέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Επισκόπου ημών Ειρηναίου. Κύριε, σπουδά έτι δέσποτα. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαριάς μνήμης αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των κειμένων δούλων του Θεού, των μακαρίων και δημοκριτόρων του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπο, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των εντάφθαν αναπαυωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των κτητώρων του ιερού ναού τούτου, των αρχιεραίων, ιεραίων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών και μοναζουσών, και πάντων των αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρήθηνε αυτής, παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Ότι εσύ η ανάπαυση, η ζωή και η ανάσταση πάντων των προκεκοιμημένων και εντάφθα αναπαυωμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών ευσόν σωτήρ μου, ελώσει όταν έρθει. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου νέου μάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, όλοι οι αρχαίοι λαοί και οι Έλληνες ονόμαζαν τους ιερούς αυτούς χώρους νεκροταφεία. Μετά όμως από την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας, ο θάνατος καταπατείται και ο καθένας από εμάς γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Και έτσι οι χώροι αυτοί ονομάστηκαν κημητήρια, επειδή από το βιολογικό μας τέλος μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, τα μεν σώματα τοποθετούνται εδώ, η ψυχή όμως που είναι αθάνατη, μετοικεί σε έναν πνευματικό χώρο που λέγεται παράδεισος και πρόγευση και αναμονή μέχρι την τελική κρίση. Αυτή είναι η γιορτή που όλοι ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε το Πάσχα, το ότι γινόμαστε αθάνατοι. Κι όσο αν ο πόνος δια του θανάτου σκληραίνει τις καρδιές και το μυαλό μας, η μόνη ελπίδα και επούλωση είναι η πίστη στην Ανάσταση. Όλοι όσοι αυτήν τη στιγμή και αργότερα και εμείς κοιμούνται εδώ, είναι ζωντανοί, θα ξανασυναντηθούμε και θα ζήσουμε όλοι μαζί. Αυτή λοιπόν η βεβαιότητα είναι και η πρόσκληση που σήμερα ο Χριστός μας απευθύνει και ερχόμαστε όλοι εδώ. Ο ίδιος πέθανε στο Σταυρό και τούτες τις ώρες βρίσκεται στον Άδη. Βρίσκεται στην ζωή πέραν του τάφου για να διδάξει και να κηρύξει και σε όλους όσους έζησαν πριν από Αυτόν ότι ο θάνατος πλέον δεν έχει δύναμη. Αυτή λοιπόν είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Αυτή είναι η διαβεβαίωση και το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και
Και μέχρι τότε ευχόμαστε όλοι ο Θεός να τους αναπαύσει, να τους συγχωρέσει και να συναντηθούμε όλοι κάποτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Να έχετε όλοι καλή και ευλογημένη Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.